Με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης και τον εορτασμό των 30 χρόνων ο Εράσμους, στο πνεύμα της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και προωθώντας την αρχή του δομημένου διαλόγου, το Europe Direct Κομωτινής, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα διοργανώσει περιφερειακή συνάντηση νέων στην Κομωτινή με τίτλο «Οι νέοι στο βήμα, προβληματιζόμαστε, συζητούμε, προτείνουμε για τη δική μας Ευρώπη» το Σάββατο 18 Μαρτίου. Η Περιφερειακή Συνάντηση Νέων θα πραγματοποιηθεί τον 18 Μαρτίου. Γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με αφορμή των 60 χρόνων από τον εορτασμό των 60 χρόνων από τη Συνθήκη της Ρώμης, που θεωρείται η βασικότερη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περιφερειακή αυτή συνάντηση νέων με τίτλο «Οι νέοι στο βήμα, προβληματιζόμαστε, συζητούμε και προτείνουμε για τη δική μας Ευρώπη», οι νέοι από όλη την περιφέρεια θα συναντηθούν το Σάββατο 18 Μαρτίου και μέσα από 4 ομάδες εργασίας θα συζητήσουν θέματα που τους ενδιαφέρουν και θέματα τα οποία τα πρότειναν οι ίδιοι. Ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί μέσα από 4 ομάδες εργασίας με διαφορετικές θεματικές. Εκπαίδευση, κινητικότητα και κατάρτιση, ενεργός πολίτης, ομάδα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και η ομάδα για θέματα ανεργίας και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Οι νέοι το πρώτο δίωρο θα μιλήσουν με εκπροσώπους με τους officials, όπως λέμε, τους εκπροσώπους θεσμών και φορέων. Έχουμε δημιουργήσει τις ομάδες έτσι ώστε οι εκπρόσωποι να έχουν σχέση με το αντικείμενο της κάθε ομάδας. Στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουν μεταξύ τους οι νέοι. Και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συζητήσουν σε ολομέλεια πάνω στα συμπεράσματα που θα προκύψουν μέσα από αυτές τις ομάδες εργασίας. Στην Περιφερειακή Συνάντηση Νέων έχουν προσκληθεί για να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνάντηση αυτή θα μας έχουν απαντήσει θετικά. Θα βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς και Διαβίου Μάθησης, ο κ. Παπαστεργίου, ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ο κ. Καρβούνης, ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο κ. Αντωνακόπουλος. Βρίσκεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης η Αναστασία Εφηλίνη, που είναι ασχολείται με το πρόγραμμα Erasmus Plus Youth. Θα είναι ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Κομωτινής, οι βουλευτές Ροδόπης, ο Ζαγοράκης, ο Ευρωβουλευτής, ο οποίος είναι και αρμόδιος για θέματα παιδείας και πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό που θέλουμε βέβαια να προκύψει μέσα από αυτή τη, θεωρούμε, αρκετά πρωτότυπη δράση είναι οι νέοι καταρχάς να βρεθούν μεταξύ τους, νέοι από όλη την περιφέρεια,